έχουμε επιλέξει παρέα με τους συντελεστές της έρευνας, έχουμε επιλέξει κάποια κομβικά σημεία που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Και ποια είναι αυτά? Τα ακούσατε και νωρίτερα, το επαναλαμβάνουμε. 430.000 άτομα επισκέπτονται ετησίως στην αγορά Διονύσου. Είναι εκοφαντικός ο αριθμός, είναι τεράστιος ο αριθμός. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι ο σκοπός σας είναι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Η εστίαση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το επιβεβαιώνω, και εγώ πολλές φορές επισκέπτομαι την περιοχή σας για να φάμε σε ωραίες ταβέρνες. Ανεπαρκείς υποδομές, στα αρνητικά λοιπόν, μέτρια η αισθητική των καταστημάτων και ευρύτερα της τοπικής αγοράς. Στόχος η προσέλκυση των νέων καταναλωτών, αύξηση επισκεψιμότητας με βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών και προωθητικές καμπάνιες για προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων και του Δήμου. Θα ξεκινήσω και αυτό το πάνελ με τον Νεκτάριο του Μπίλτσι, ώστε να δώσεις, Νεκτάριε, το στίγμα. Γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα την αγορά. Έχεις ανθρώπους στις βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής, άρα νομίζω ότι μπορεί να κάνεις πολύ καλύτερα τη δουλειά από μένα. Εδώ πάλι θα ξεκινήσω και θα πω ότι τι έχει κάνει, λέμε, ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας. Θέλουμε να δούμε τώρα λιγάκι τι έχει κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος, με απλά βήματα, για την ανάπτυξη αυτής. Ο Εμπορικός Σύλλογος, λοιπόν, σύμφωνα και με την έρευνα, έχει προσελκύσει νέους καταναλωτές από το πλήθος πετυχημένων εκδηλώσεων που έχει πραγματοποιήσει. Ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι άμεσα θα αναλάβουμε πρωτοβουλία ώστε να διαφημίσουμε τον τόπο μας, πώς θα βρούμε όλα τα μέσα και πάλι που πήγε ο Πρόεδρος, θα τον χρειαστούμε. Έχουμε τον κύριο Καβαλά. Κύριε Καβαλά. Είναι εδώ. Δεν θα μάθω. Δεν έχει φύγει. Πρόεδρε, ο Χατζηδοδοσίου είναι εδώ, δεν φεύγει. Θα σου επισκεφτούμε να βοηθήσει. Τι θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να... Θα προσπαθήσουμε να... Φιλικά. Θέλουμε και στόχος μας είναι να διαφημίσουμε τον τόπο μας, το Δήμο μας, ώστε να γίνει τουριστικός προορισμός, όπως και πριν αναφερθήκαμε. Έχουμε το Τατόι, έχουμε το Διόνυσο, έχουμε περιπατητικούς διαδρομές, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Δεύτερο κομμάτι είναι αυτό. Πάμε λίγο Δώστε το στίγμα, θέλω να δώσετε το στίγμα. Θα το πω λίγο, εδώ είναι πολύ σημαντικό. Θα δείτε δύο λεπτά παραπάνω. Δεν διακόπτω. Απλώς για να δώσουμε το στίγμα για να απαντήσουν συγκεκριμένα. Δεν θέλω μετά, ξέρετε, να είναι απλώς τοποθέτηση πολιτική. Για να έχουμε λοιπόν ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Διονύσου, ευτυχώς και έχουμε εδώ και τους δύο αντιδημάρχους μας, θέλω να πω ότι πρέπει να προσθεθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των καταστημάτων ώστε να μην κολυσεργούμε. Θέλουμε ουσιαστική ανακύκλωση. Καθαριότητα. Σημαντική. Το πιο απλό πράγμα που έχουν όλοι οι Δήμοι και δεν το έχουν εμείς, επαγγελματικό τιμολόγιο νερού. Ακόμα ένας επαγγελματίας τιμωρείται αν έχει μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι πρέπει. Και κυρίως καλοπισμό. Σε όλα αυτά υστερούμε και λέμε για άλλη μια φορά ότι θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα δεύτερο κομμάτι που ζουν οι επαγγελματίες της περιοχής μας είναι ότι δεν έχουν εύκολη πρόβαση σε χρηματοδοτικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και στην τραπεζική αγορά. Θεωρούνται σαν πολύ μικροί επαγγελματίες, οι όροι που παίρνουν δεν τους εγκρίνουν. Και θα θέσω και ένα άλλο πρόβλημα με τον κύριο οικονόμου, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ποιο είναι? Ότι, να θέσω λιγάκι το πλαίσιο, ότι οι επαγγελματίες του Δήμου Διονύσου επιχειρούν στο, όπως είπαμε, υπερβόρειο κομμάτι της Αττικής. Αυτό τους κάνει να αντιμετωπίζουν έξτρα δυσκολίες από ό,τι αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι επαγγελματίες της Αττικής. Έχουμε λοιπόν, αν πούμε ότι περάσαμε μια πανδημία, περάσαμε οικονομική κρίση, ο επαγγελματικός κόσμος του Δήμου Διονύσου αντιμετωπίζει κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ξέρουμε, εις γνώση μας επιχειρούμε σε αυτόν τον χώρο, αλλά θεωρούμε άδικο κάθε φορά που έχουμε ακραίο καιρικό φαινόμενο, οι ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες να μην αποζημιώνουν τα καταστήματα. Παθαίνουν κάθε φορά λοιπόν που έχουμε αρκετό χιόνι, κόβεται το ρεύμα. Ποτέ μα ποτέ ο ΔΕΔΙΑ δεν έχει πάρει θέση και να πει θα αποζημιώσουμε τις επιχειρήσεις, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για 2-3-5 χιλιάρια. Εδώ μιλάμε για τη μύδια, όταν κόπηκε το ρεύμα, επιχειρήσεις πάντα είχε δεκάδες χιλιάδες εκτός μίας.
πεταχτήκαν τρόφιμα, καήκανε condition, σπάσανε βιτρίνες, σπάσανε δομές. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό πρόβλημα. Σε αυτό λοιπόν είχαμε φτάσει σε ένα σημείο με τη βοήθεια του κύριου Οικονόμου, του βουλευτή μας, και καταλήξαμε ότι πρέπει να αλλάξει μια οικία. Άρα λοιπόν θέλουμε από τους βουλευτές μας να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαναλέω ότι, και κλείνω με αυτό, ότι θέλω να καταλάβετε ότι να καταλάβετε ότι το χώρος και το μέρος που επιχειρούμε, και ήθελα να είναι και εδώ και ο κύριος Βορύδης, φανταστείτε, αφού έχουμε έξτρα πρόβλημα τα καιρικά φαινόμενα, πλέον έχουμε και ένα έξτρα έξοδο να επισκευάζουμε τα μαγαζιά κάθε φορά που γίνεται αυτή η μικροπαραγωγή. Αυτά ήθελα να πω. Ας ξεκινήσουμε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τον κύριο Καβαλάκη, γιατί για μετά να μιλήσουμε τα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή να ολοκληρώσετε παράγοντες της τοπικής αγοράς και μετά της αγοράς. Καλησπέρα και από μένα. Παρότι τελευταίοι μπορεί να είναι πιο σημαντικό πάντα. Εγώ είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο, απλώ η ώρα είναι λίγο ακατάλληλη. Τράβηξε λίγο παραπάνω. Το πάνελ που θα βγάλει πρωταθλητή. Βέβαια, ξέρω ότι οι δεν εύχονται να είναι αυτό το πάνελ. Μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, αλλά. Αλλά μπορεί και να συμβεί να στην αυτοκίνητο. Μπορεί να βλέπω το μέγα like. Θα ξεκινήσω από κάτι που παρότι υπόθηκε πολλέ φορέ, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε για να δείξω ότι μια αξία που έχει ανάγκη. Θέλω να πω για άλλη μια φορά τα θερμά συγχαρητήρια στη δουλειά του Κορυφαίου Συλλόγου Διονύσου και σε όλου του ανθρώπου τη Ευρώπη. Και όχι μόνο για να το πούμε, να το ξαναπούμε που το ξέρετε και το έχουμε ζήσει, αλλά και γιατί αυτό κάνει εμά εδώ όπω το μήνυμα, γιατί είμαστε όλοι τοπικοί. Είμαι και εγώ τοπικό βιοσυγχρονισμό. Γνωρίζουμε ότι σε τρία χρόνια θα κλείσω μισό αιώνα στο γιο. Δηλαδή, είμαι από ένα πολύ μικρό παιδί, με κείμενο να μην το άρα, οι άνθρωποι αυτοί κάναν πολύ σημαντικό έργο και έχουν αναδείξει εκτό των άλλων, οι άνθρωποι που αναλάβουν το πολιτικό συλλογισμό, την αξία τη συνέργεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλωστε, εδώ είμαστε γιατί έχουμε την αξία τη συνέργεια του επαγγελματικού δημοκρατίου με τη ΓΕΣΕΒΕ. Και όχι μόνο και πολλέ άλλε συνέργειε, όπω και ο πρόεδρο του Δημοκρατίου είναι ο παδό τη αξία τη συνέργεια. Αλλά και οι λύσεις σε αυτά που συζητάμε μέσα από συνέργειες θα είναι. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος και αναδεικνύοντας τα θέματα της μελέτης και τα στοιχεία που έχει αντιμετωπίσει, να πω ότι καταρχήν οφείλουμε όλοι εδώ να γράψουμε τουλάχιστον άλλους πέντε ο καθένας μας μέχρι στο γιο του. Οφείλουμε όλοι. Για αυτή τη δουλειά που γίνεται. Οφείλουμε όλοι εδώ να πάμε τα στοιχεία αυτής της μελέτης σε όλους τους επαγγελματίες. Γιατί η λύση είναι μέσα και από αυτό. Εύκολα όλοι μαθαίνουμε, το έχω ακούσει μικρό σε ένα σεμινάριο που μου έχει μείνει τόσο συμβολικά σημαντικό, να δείχνουμε ποιο άλλο στέκει. Αλλά λέει όταν δεν αφάσκουμε να δείχνουμε στα κύτταρα, τρία δείχνουν προ εμά. Η αξία τη μελέτη είναι ότι βοηθάει όλου του επαγγελματίε να ψάξουν να δουν τι ήδη καταφέρει, τι μπορούν να κάνουν καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε. Θα φανταζόμαστε λοιπόν γρήγορα την απάντηση σε όλα αυτά, σαν ένα πίνακα. Σαν ένα πίνακα που θα έχει κάθετα όλε τι προκλήσει του επαγγελματία, όλες τις προκλήσεις του συλλόγου, όλες τις προκλήσεις της δημοτικής αρχής, όλες τις προκλήσεις της περιφέρειας και όλες τις προκλήσεις της πολιτικής, γιατί καθένα έχει άλλη δημοκρατία. Και οριζόντια τουλάχιστον τρία πλάνα. Ένα πλάνο άμεσο. Ενώ σε δύο έτη, να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα βελτίωσης της αφαιρετικής. Ένα δεύτερο πλάνο περίπου τριετίας έως πενταετία. Και φυσικά και θέματα που αναπτύχθηκαν νωρίτερα, πολύ υποδομών που μπορεί να αποδώσουν σε 7, 8 και 10 χρόνια. Έτσι. Πρέπει να οραματιζόμαστε και αυτά. Ξέρετε, ίσως ζήσουμε ένα πολύ όμορφο νέο στρατιωτικό, δεν θα πω εγώ τίποτα γι' αυτό. Αλλά, όπως λέει ο πρόεδρος, αυτό το πολύ ωραίο νέο, αν το ζήσουμε, μπορεί να το δούμε να γίνεται μερικά χρόνια μετά. Ναι, αλλά ο πρόεδρος το οραματίζει και πώς να σκέφτεται αν τότε θα είναι πρόεδρος. Εσείς οραματίζεστε μέσα από αυτό το πράγμα που μπορεί να είστε εσείς τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο. Αλλά όλοι εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι για τα σχέδιά σου. Και ολοκληρώνουμε με πιο συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε επαγγελματίας πρέπει να πάρει τα στοιχεία της μελέτης και να δει ανάλογα τον κλάδο που είναι, τι του λείπει. Να βάλει το δικό του διδακτυπηταράκι βελτίωση της επιχείρησής του. Ο Εμπορικός Σύλλογος να φροντίσει μέσα από ομάδες επιχειρήσεων, φέρνοντας ακόμα πιο επαγγελματίες κοντά, κάνοντας τέτοιες κουβέντες που πέρα από το ότι πέρασε η ώρα, ήταν και ανάγκη των πολιτικών, φαίνεται ότι υπάρχει όρεξη να έρθει ο κόσμος να μιλήσει, να ακούσει για αυτά. Ανά ομάδες επιχειρήσεων, άλλα θέματα ίσως έχει να δει από τη μελέτη εστίαση, άλλα το εμπόριο συγκεκριμένο. Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, άλλες υπηρεσίες, να δουν οι ίδιοι πώς μπορούν συνεργατικά να βελτιώσουν πράγματα. Ταυτόχρονα, να δουλέψουν πάνω στο άλλο επίπεδο με το Δήμο, γιατί ο Δήμος έχει πολλά άλλα. Και ο Δήμος πρέπει να σχεδιάσει και αυτός και να πιεστεί από τον Εμπορικό Σύλλογο και από όλους μας,
για πράγματα άμεσου αποτελέσματος και βέβαια και για μακροπρόθεσμα. Και αντίστοιχα η περιφέρεια πολιτεία. Θα φανταζόμουν λοιπόν και κλείνουμε αυτό, γιατί ξέρω ότι πέρασε ο Έλληνα και νομίζω. Να αποτυπώνει ο Σύλλογος αυτό το μάτριξ με αυτές τις δράσεις και να είμαστε όλοι εδώ, επιμελητήριο, ΓΕΣΕΒΕ, να στηρίζουμε το Σύλλογο, να πιέζουμε σε κάθε κατεύθυνση, αλλά και να βοηθούμε και τους ίδιους επαγγελματίες να πάνε και αυτοί το δικό του χαράκτη. Για άλλη μια φορά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα έχετε κάνει. Πολλά συγχαρητήρια και είμαι και εγώ υπερήφανο που είμαι δημότης εδώ, γιατί υπάρχει και μέρη. Λοιπόν, Βασίλης Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαδάκη. Να θέσουμε την κοινωνική τάξη πρώτα. Όχι, όχι, Βασίλη. Εσύ και τελειώνουμε εδώ. Η Βάση και εγώ και τελειώνουμε. Πάμε, πάμε τώρα. Εσύ πριν από μένα. Εγώ στο τέλος. Εγώ είμαι τυπικός αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον κύριο Πλίτση για την ευγενική του αυτή πρόσκληση. Ένας λόγος που ήρθα είναι ότι σέβομαι πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Εμπορικός Συλλόγος, τον παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια. Πραγματικά είναι ένα από του πιο δραστήριου εμπορικού συλλόγου Ανατολική Αττική. Μιλάω για την περιφέρεια στην οποία πολιτεύουμε, γιατί έχω πολύ καλή γνώση των θεμάτων τη περιφέρεια μου. Άρα λοιπόν, το επιθέτω δεν μπορώ να μιλήσω για Αθήνα, αλλά για την Ανατολική Αττική είναι από του καλύτερου και πιο δραστήριου εμπορικού συλλόγου. Δεύτερον, το θέμα μου άρεσε πολύ που μου ζήτησε να κάνω μια παρέμβαση ο πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου. Η ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας είναι ένας ιδιαίτερος λόγος γιατί, όπως γνωρίζετε αρκετοί από ό,τι βλέπω εδώ, βέβαια φύγανε αρκετοί ακόμα, αλλά έχουν μείνει πολλοί που θυμούνται το μέλλον της Αττικής, την εφημερίδα την οποία έβγαζε ο στους πατέρας μου και είχε έδρα τον Άγιο Στέφανο, την πλατεία του Άγιου Στεφάνου. Επί 15 συναπτά έτη ήμασταν συνέχεια εδώ, εγώ, ο αδερφός μου, εγώ συνυπηρεμένος την δουλειά του πατέρα μου και του αδερφού. Και ήταν μια επιχείρηση η οποία όχι μεγάλο μέγεθος, αλλά είχε 7 οίκα. Ζούσαν 7 οικογένειες από αυτή την εφημερίδα. Φτάσαμε στο σημείο τότε με τα μνημόνια να είναι μια επιχείρηση που έκλεισε. Δεν άντεξε δηλαδή να μπορέσει να τον ανταγωνισμό και την λειτουργία του τοπικού τύπου που λέμε. Όμως αναγκαστικά βρέθηκα κοντά στην αγωνία αυτού του μικρού μεσαίου που λέμε, μικρού βασικά. Αυτό τώρα μικρό μεσαίος με 7 εργαζόμενους δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το μήνυμα του μικρού μεσαίου είναι 100 άλλο. Κάνει πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, εδώ το λέμε μικρό μεσαίο. Την αγωνία λοιπόν του μικρού μεσαίου εδώ στην περιοχή. Ο Άγιος Στέφανος είναι εμπορικό κέντρο για την Βόρεια Αττική. Θα κατέβουν από τα χωριά στον Αγίο Στέφανο, δεν θα ανέβουν από την Κυφσία εδώ, η Κυφσία είναι το άλλο κέντρο. Εδώ λοιπόν θα έρθει ο κόσμος και είναι το κέντρο της εμπορικότητας της Βόρειας Αττικής, όπως την ξέραμε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα. Είναι έτσι τώρα ο Άγιος Στέφανος και ο Δήμος Διονύσου που είναι άλλες 6 δημοτικές ενότητες. Όχι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και προς το καλύτερο θα έλεγα, γιατί έχουν εξυγχρονιστεί πολλά ζητήματα. Έχει έρθει νέος κόσμος, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι κάτοικοι, αρκετά μάλλον. Αλλά θα έλεγα εγώ ότι υπάρχουν και υποκλήσεις μεγάλες. Η επισκεψιμότητα που λέτε εδώ, τα 430.000, εγώ το θέλω μικρό νούμερο. Αν με αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει με το τατόι, αυτό είναι τίποτα. Όποιος είναι έξυπνος και όποιος έχει μυαλό, θα έρθει εδώ να κάνει την επένδυσή του. Γιατί εδώ θα έρθουν εκατομμύρια επισκέπτες σε τέτοια βάση. Αυτό που πάει να ανοίξει είναι πραγματικά μια πρόκληση που πρέπει να το δούνε οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της εποχής. Πώς θα προσανατολίσουν, εγώ τη μελέτησα τη μελέτη σας. Βλέπω ότι έχετε τρύπες σε διάφορους τομείς. Δηλαδή, ο κόσμος δεν βρίσκει τέτοια μαγαζιά και τέτοια να κάνει τις αγορές του. Και βέβαια, μην ποντάρετε μόνο στον πατριωτισμό, τον τοπικισμό. Θα πάμε δηλαδή στο μαγαζί της γειτονιάς, γιατί πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αυτό δεν λέει πολλά για μένα. Γιατί βλέπω, το έχετε βάλει και στα συμπεράσματα, αλλά μέσα είναι πολύ καθαρό
Τι δεν πιάνει. Πρέπει να ανοίγουν τα στάτα και των επιχείρησεων. Αυτό πάνε πέρα από τους άλλους. Αυτό πάνε πέρα πρώτο. Πρέπει και εμείς να κάνουμε. Βέβαια τώρα. Χαμηλή αισθητική σας το λένε κομψά τώρα. Ότι κάπου έχω λένε. Δεν φτάνει δηλαδή ότι θα έρθει σίγουρα εδώ γιατί τι να κάνει, πού θα πάει, πάει στην Εκκλησία. Για πάνω δεν πηγαίνει κανένας με τίποτα. Από πάνω έρχονται ενώ δηλαδή από το γειτονικό δήμο του Ραπού. Αλλά μην ποντάρετε μόνο σε αυτό. Και όταν θα υπάρξει και μεγάλη εξέλιξη λόγω του κατοίκου ειδικά, πραγματικά πρέπει να είναι καλές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Έχουν το πλεονέκτημα ότι εδώ υπάρχει εντοπίο. Θα έρθει ο άλλος να ψωνίσει εδώ τις περιοχές στην περιοχή του. Η συγκοινωνία, τα τρία προβλήματα που είδα. Τώρα εδώ έφυγε η δήμαρχος και ο πρώην δήμαρχος. Έχουμε αντί με τη δήμαρχο. Εντάξει. Θα τα μεταφέρω. Ο τέτοιος υποτιμώτησε τη δήμαρχος, αλλά δεν είναι τη νομοποίηση που είχε ο δήμαρχος. Θα τους έλεγα, δεν μπορεί να είναι το πρώτο πρόβλημα το πεζοδρόμιο τώρα. Έλεος. Δεν μπορεί να είναι το πρώτο πρόβλημα που λέει ο κόσμος το πεζοδρόμιο. Δηλαδή, σε αυτές τις ωραίες περιοχές μας εδώ, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δηλαδή δεν υπάρχουν χώροι να φτιάξεις και να δομήσεις έτσι όπως πρέπει. Και την εικόνα της πόλεως, αλλά και την λειτουργικότητα της. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμισης. Κοιτάξτε τώρα, να τα λέμε αυτούς τους αμπελόκηπους. Και στην Κυψέλη να το πω, αλλά εδώ, στο Δήμο Διονύσου, με τους ατέλειωτους χώρους, να βάζει ο πολίτης ότι εγώ δεν πάω γιατί δεν έχω χώρους στάθμισης. Αυτά είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης. Εγώ τώρα δεν θέλω να πω κουτάλι, κουτάλι. Αλλά όλοι μαζί πρέπει να το δουν αυτό το θέμα τώρα. Το θέμα της ασυγκοινωνίας, ναι. Γιατί προσέχετε, μπορεί να έχει αστικό εδώ η περιοχή. Αλλά εδώ είναι το αστικό που σβήνει. Δεν είναι δηλαδή ο κύριος όγκος της αστικής κοινωνίας. Και βέβαια τα εσωτερικά μας χωριά πολλαίνουν. Εδώ στους αντιδημάρχους για να μεταφερθεί αρμοδίως πρέπει να δούμε το θέμα της δημοτικής κοινωνίας. Εμείς θα πιέσουμε, πιστεύω, και ο Γιώργος σε αυτό θα συμφωνήσει, να πιέσουμε να αυξηθούν τα δρομολόγια και του προαστιακού, γιατί έχουμε αραιώσει λίγο. Λόγω έτσι κομψά. Ναι. Και όχι μόνο για εδώ, αλλά. Και όχι μόνο για αυτή την περιοχή, αλλά τώρα συζητάμε ναι, για εδώ. Γιατί γίνεται χρήση, κάνουν χρήση εδώ πέρα. Ναι. Σπέντε το τρένο να κατέβει κάτω. Και τη αστική κοινωνία, το λεωφορείο που λέμε, ότι θέλει καλύτερη οργάνωση τη αστική κοινωνία. Γιατί πραγματικά, αν είναι στον Άγιο Στέφανο, το να πα με τοπική, με συγκοινωνία. Στη Ροδόπολη, στα Μάτα, βασικά δεν μπορείς. Αν είσαι δικός σου μέσο. Άρα λοιπόν, εσωτερικά παιδί έχει ένα μεγάλο μεγάλο 70.000 κάτοικοι. Δηλαδή, οι επισκέπτες να μην έρθουν, μόνο οι κάτοικοι εδώ να αρχίσουν να κινούνται μέσα στο εσωτερικό. Γι' αυτό βλέπετε, κύριε Αντινόπουλα, σιωπό φίλε, γι' αυτό βλέπετε ότι η επισκεψιμότητα στις τοπικές ενότητες περιορίζεται εκεί που υπάρχει αστική συγκοινωνία και η βασική συγκοινωνία. Δηλαδή, Άγιο Στέφανο, Άνοιξη, Δοσία. Πάντως, εγώ που δεν είμαι δημότης σας, έχω καταλάβει πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει όπως λέω, εγώ που δεν είμαι δημότης, έτσι εγώ προέρχομαι από το Δήμο των Αγίων Αργύρων, τώρα έχω παντρευτεί, έχω κάνει οικογένεια και μένω στα Μελίσια. Έχω διαπιστώσει πολλά προβλήματα από αυτά που έχω ακούσει, τα οποία όμως στα αυτιά μου μπορούν να λυθούν. Δεν είναι ανυπέρβλητα όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό που λέτε τώρα για τα πεζοδρόμια ή για παράδειγμα για το θέση πάρκινγκ κτλ. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και δημοτικής και περιφερειακής και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι. Έχουμε εδώ την αντιπεριφερειακή, η οποία πραγματικά έχει. Εντάξει, ακούσαμε κάποια ζητήματα, αλλά. Πολύ όρεξη. Ξέρετε κάτι. Τα σημειώνει τα επειδή θέματα. Τώρα είναι και περασμένη ώρα και θα μιλήσει και η κυρία Αναστασού και φυσικά θα μιλήσει και ο κύριος Βλάχος με τον κύριο Βλάχο να κλείσουμε. Εγώ ολοκλήρωσα από αυτό. Όχι, ναι, το κατάλαβα. Απλώς αυτά τα συμπεράσματα, γιατί καταγράφονται επειδή έχουν μιλήσει και αρκετοί και προηγούμενοι βουλευτές κτλ. Και προς το συμφέρον σας είναι να βρεθούν λύσεις. Ώστε του χρόνου, αν επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία, να μιλάμε για άλλα ζητήματα και να μην έχουμε την ίδια έρευνα και κάτσει ο κ. Στανόπουλος και ο κ. Βαρδαρός να απεικονίζουν τα ίδια ζητήματα. Κύριε Τινόπουλο, για να μην. Σιωμόπουλο, Βασίλη, με εξυπηρετεί. Δεν είμαι ο Αργύρης ο Τινόπουλος. Είμαι ο Τινόπουλος.
Και αυτό κράτησε το πόδι. Μην το πετάσει. Το έχω ξαναπεί. Και είμαστε φίλοι με τον Βασίλη χρόνια το μεταξύ. Φαντάζομαι να είμαστε και πολύ φίλοι. Εντάξει, είναι η ώρα περασμένη. Πού το θυμήθηκε στον Άργη τον Τινόπουλο, δήμαρχο ήταν κάποτε. Οι εργασίε αυτή τη ημερίδα να τυπωθούν, κύριε Πρόεδρε. Να τυπωθούν. Και θέλω να κλείσω γιατί να θυμίσω το εξή. Όσοι είναι πιο παλαιοί, ότι είχε κάνει μια αντίστοιχη το μέλλον τη Αττική ημερίδα. Όπου είχαν κληθεί τότε όλοι οι παράγοντε για την περιοχή πάλι. Ένα από τα κεφάλαια αυτά ήταν η επιχειρηματικότητα εδώ. Να μην είχε περνάνε τα χρόνια και λέει στην εγώ θέλω του χρόνου, αν έχω την τιμή να συντονίσω μια αντίστοιχη ενέργεια, να μην συζητάμε τα ίδια. Αυτό είναι ο βασικό στόχο. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, το λόγο και να κλείσουμε τον κύριο Βλάχο. Αρχικά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και όλα τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Διονύσου, τους προέδρους των επιμελητηρίων και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Πράγματι, κύριε Σιωμόπουλε, το εντοπίζετε πάρα πολύ σωστά. Η Βόρεια Αττική και η Ανατολική Αττική, παρόλο που θεωρούνται Αττικοί, αντιμετωπίζονται σαν να είναι η πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλές τετραετίες, δυστυχώς. Και ξέρετε, και στο ζήτημα της τοπικής ανάπτυξης, όπως και σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχει τόσο χρώματα και κόμματα, γιατί πάνω απ' όλα όλοι οι βουλευτές είμαστε πολίτες της Ανατολικής και της Βόρειας Αττικής και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαζόμαστε. Αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο πράγματι ζητήματα της περιοχής σε σχέση με την εστίαση, με τα καταστήματα, όπως είναι η αδειοδότηση, η καθαριότητα, η αισθητική των καταστημάτων. Αναφέρθηκαν επίσης οι επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Βόρεια Αττική. Βλέπετε, εγώ είμαι από το Βαρνάβα, είμαι εδώ κοντά και επισκεπτόμαστε κι εμείς πολύ συχνά τα καταστήματα του Δήμου Διονύσου. Είναι μία από τις πιο κοντινές μας αγορές. Και το χειμώνα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αντιμετωπίζουμε δυσκολία προσβασιμότητας. Συνεπώς, οι Δήμοι της Βόρειας Αττικής, όπως και όλοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα σε τέτοια συχνότητα, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται κεντρικά με τα ίδια κονδύλια, όπως το Κολωνάκι ή η Γλυφάδα, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα να περάσουμε σε κάτι που είναι άμεσα συνυφασμένο και με την τοπική ανάπτυξη, το οποίο λέγεται μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 υπαλλήλους και έχουν κέρδη λιγότερα από 50 εκατομμύρια στον ετήσιο ισολογισμό τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πράγματι η ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Όμως εντοπίζονται δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ο αποκλεισμός από τη ρευστότητα. Γιατί πράγματι και συμφωνώ, υπάρχει αυτό που λέμε ευρωπαϊκή πόρη, υπάρχει αυτό που λέμε Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχει εντοπιστεί ότι κατευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή διεξάγεται και έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για 2,5 δις που δόθηκαν σε 9 ή 10 εταιρείες τεχνολογίας. Πέρα από αυτό, υπάρχει και ακόμα ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό λέγεται εξεύρεση προσωπικού με συγκεκριμένες δεξιότητες. Και αυτό εντοπίζεται και εδώ στην Ανατολική Αττική και λόγω της δυσκολίας εδώ κολλάει το ζήτημα της συγκοινωνίας. Γιατί δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, ειδικά το χειμώνα, από άλλες περιοχές, ούτως ώστε να στελεχωθούν τα καταστήματα της περιοχής μας. Και θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ επιγραμματικά, για να δώσω το λόγο και στον κύριο Βλάχο που θα κλείσει την εκδήλωση, σε κάποιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που είναι κέρυες και σημαντικές σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και συνοπτικά είναι η τριετής απαλλαγή από το φόρο πραγματοποιούμενων κερδών ως κίνητρο για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων και την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας. Είναι ειδικές γραμμές χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που λέγαμε πριν, για επενδύσεις στην καινοτομία, την ενεργειακή προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την μετεγκατάσταση μικρών μεσαίων επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά πάρκα. Είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό για τα σωρευμένα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, πραγματικές 120 δόσεις και 30% κούρεμα για τους συνεπείς οφειλέτες. Αυτό αφορά και στις ιδιώτες, αλλά αφορά και στις επιχειρήσεις και είναι πολύ βασικό. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με την επαναφορά της προστασίας του νόμου ΠΑΣΟΚ του 2010 και την προστασία από τα ΦΑΝΣ. Τα κίνητρα για νέες προσλήψεις με πλήρη απασχόληση. Η καθιέρωση ακατάσχετου του λογαριασμού. Κάτι το οποίο θέλουμε όλοι είναι η πίεση στις τράπεζες για τη μείωση των προμηθειών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στα έξοδα στο e-banking, πληρώνουμε 2 ευρώ ας πούμε, για μεταφορά μεταξύ τραπεζών σε ηλεκτρονικές μεταφορές.
κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, αλλά και φυσικά η στενή συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών, εργοδοτών και οργανώσεων εργαζομένων για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά τα πλαίσια θα ευνοηθεί και η τοπική κοινωνία του Διονύσου, όπως και η τοπική κοινωνία όλης της Ανατολικής Αττικής. Κλείνοντας, να συγχαρώ και πάλι τον Εμπορικό Σύλλογο, να πω ότι και εγώ έχω επισκεφτεί πολλές φορές, έχουμε συζητήσει πολλές φορές από το δικό μου το ρόλο ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Δυστυχώς δεν κατάφερα να εκλεγώ για λίγο, αλλά ελπίζω την επόμενη φορά να τα καταφέρω. Αλλά ακόμα και έτσι είμαι δίπλα σας και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας και να επαναλάβω ότι όλοι μαζί, πάνω απ' όλα, είμαστε της Ανατολικής Αττικής πολίτες. Και μετά είμαστε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχετε την τιμή και την χαρά να κλείσετε την εκδήλωση. Το πες και το έκανες. Βεβαίως, μαζί με τους καλούς φίλους. Λοιπόν, να προσθέσω κι εγώ τις δικές μου, τα δικά μου συγχαρητήρια, αν θέλετε, στην πρωτοβουλία, αγαπητέ Νεκτάρη, στο πρόσωπο το δικό σου και των συνεργατών σου, για αυτή την πρωτοβουλία. Ερχόμενος εδώ κι εγώ δεν πιστεύω ότι εδώ θα βγουν θεματικά συμπεράσματα και αύριο η ζωή μας θα αλλάξει. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα βάλουμε ένα λιθαράκι, το οποίο ο Εμπορικός Σύλλογος πρέπει να πω ότι το βάζει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί έχει κατορθώσει να συσπηρώνει την ευρύτερη κοινωνία, να κάνει εκδηλώσεις με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σήμερα δεν ήταν μεγάλη συμμετοχή, ήταν και δύσκολη ημέρα. Έτσι, από πλευράς επιχειρηματιών, αλλά έχει κάνει άλλες εκδηλώσεις στο παρελθόν που ο κόσμος έρχεται. Αυτό τι δείχνει, ότι πια ο Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου είναι ένας πόλος αναφοράς της τοπικής κοινωνίας. Αποδεκτός. Άρα λοιπόν αυτό και μόνο σας φορτώνει μια ευθύνη για να το πάτε λίγο παραπέρα. Ακούστηκαν πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα μια διευκρίνηση. Για τα λατομεία. Μην ανοίγουμε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Τα λατομεία είναι εκεί που είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνουμε μεθαύριο. Λατομεία δεν θα ξαναγίνουν. Αυτό όταν ανακοινήθηκε στο θέμα με μια ύποπτη για πολλούς διατύπωση. Το διευκρινίσαμε, το κλείσαμε τότε και τελείωσε. Δεν το ανοίγουμε λοιπόν, έχουμε άλλα θέματα να λύσουμε. Δεύτερον, η επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς. Προφανώς το επικροτούμε όλοι και να δούμε και να πυκνώσουν τα δρομολόγια του προαστιακού και προς τα δω, γιατί και προς το αεροδρόμιο έχουν αραιώσει το τελευταίο διάστημα, για αυτή την εικόνα έχω εγώ, αλλά και το κομμάτι του... πώς είναι, του ηλεκτρικού που λέμε, να έρθει προς τα πάνω. Όλα αυτά είναι θετικές κινήσεις. Όμως, σε μια περιοχή που έχει πληθυσμιακή έκρηξη στις τελευταίες δεκαετίες και που οι υποδομές της δεν ήταν έτοιμες να δεχτούν όλο αυτόν τον κόσμο, αναμφίβολα θα υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Και οι παλιοί κάτοικοι που πούλησαν οικόπεδα για να έρθουν οι καινούργοι και οι καινούργοι που ήρθαν, ξέρουν που ήρθαν. Και που έκτισαν και πώς έκτισαν. Όλοι μαζί πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα περιορίσουμε, να τα μετριάσουμε. Αυτό κάνουμε παντού. Αλλά δυστυχώς, με μια πολιτεία που είναι δυσκίνητη πολλές φορές, τις περισσότερες θα πω, κυνηγάμε πίσω τα γεγονότα. Δηλαδή, σήμερα ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για την ανάπτυξη του Δήμου Διονύσου. Ξέρετε όλοι ότι υπάρχουν περιοχές στο Δήμο Διονύσου που δεν υπάρχουν στο χάρτη. Είναι δασικές περιοχές. Την ώρα που εκεί όλοι ξέρουμε ότι είναι πλατεία, λειτουργούν μαγαζιά και εμείς θέλουμε αυτό το μαγαζί είναι χρηματοδότηση. Πρέπει δεν υπάρχει. Λες να καεί και να πάρει αποζημίωση. Μα δεν υπάρχει. Η πλατεία της Σταμάτας είναι δάσος. Παιδεύομαι χρόνια. Και εκεί να πω και ένα παράπονο τώρα, γιατί ξέρετε όλα έχουν και τον αντίκτυπό τους. Φύγανε οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Κανείς μα κανείς από κανένα κόμμα δεν μας έβαλε ποτέ πλάτη σε τέτοια θέματα. Σε αναγνώριση οικισμών, σε επέκταση σχεδίων. Πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη. Εντάξει, αλλά αυτά δεν πάνε όλα μαζί. Πρέπει να δεις πώς θα ζήσει και αυτός ο κόσμος. Ναι, μεν ήρθε σε ένα ωραίο προάστιο. Ναι, μεν θα διατηρήσουμε το πράσινο. Θα σεβαστούμε το περιβάλλον. Αλλά πρέπει να οργανώσουμε και τη ζωή μας. Δεν μπορεί να μιλάς τώρα σε περιοχές για αμυγή κατοικία. Εντάξει, ήρθες εδώ γιατί ήταν αμυγής. Αλλά κάπου πρέπει να πάει το παιδί στο σχολείο. Και μου λες, δεν θα έρθει το παιδί στο σχολείο. Εγώ δεν θέλω σχολεία. Αλλά θα έρθει στην διπλανή πόλη που μένω εγώ. Εγώ δεν θέλω εστιατόριο, αλλά θέλω να πάω να φάω στην διπλανή πόλη
Ας ενοχλεί το άλλος. Εγώ δεν θα ενοχλούμαι. Εγώ η γκαραζό πορτά μου που θα λύξει με το κοντρόλ και ζω στο μικρό κοσμό μου. Και αν χτύπα ξύλο, έρθει η φωτιά, πού είναι το κράτος. Το οποίο κράτος, γιατί έχει επιλέξει αυτή το μοναχικό του δρόμο, δεν το έχει σεβαστεί μέχρι τώρα και το θέλει στην κρίσιμη στιγμή. Την κρίσιμη στιγμή λοιπόν, εκεί τα δύσκολα είναι δύσκολα. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα είναι που πρέπει να διαχειριστούμε. Και εμένα θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να πω να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν αρχίζουμε τώρα τη μεμψημυρία, τι δεν είναι. Εμένα με τρελαίνει τώρα να μου λέει εμένα ότι δεν ψωνίζει το Δήμο Διονύσου γιατί τα πεζοδρόμια. Δεν εκεί που θα πάει. Προς τα πάνω, προς τα βόρεια δεν πάει. Στο Δήμο Διονύσου απάντησαν πάρα πολλοί ότι τον επισκέπτονται. Αυτό είναι το κέρδος μας στην περιοχή μας. Και η ευθύνη μας να τον αναπτύξουμε καλύτερα. Ναι, θα μου πείτε εδώ, κυρίως θα έρθουν για τους χώρους εστίασης, για τα υγειονομικής σημασίας, έτσι, Γιώργο, καταστήματα. Βεβαίως. Αλλά όταν έρχεται όμως εδώ, έρχεται στο Τόνιο, έρχεται στα Μάτα, στη Ροδόπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Κρυονέρι, έρχεται στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα. Έχω μια τοπική αγορά. Η αγορά του Αγίου Στεφάνου δεν νομίζω ότι υπολείπεται σε τίποτε από άλλες αγορές προαστίων ή πόλεων της Αττικής. Είναι μια οργανωμένη αγορά. Και κρατάει το μεγάλο ποσοστό των ντόπιων. Εμένα δεν με απογοητεύει το ότι αν θέλει να κλείσει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, δεν υπάρχει πρακτορείο τουρισμού εδώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει, σίγουρα μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι. Ο καθένας θα πάρει στα πρακτορεία των Αθηνών, τα μεγάλα, ξέρετε πώς γίνονται. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι το κριτήριο το βασικό. Ναι, να υπάρξει αυτό. Ούτε καν και τα ηλεκτρονικά. Γιατί τα μεγάλα, επειδή αυτά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, υπάρχουν μεγάλες, τρεις-τέσσερις μεγάλες αλυσίδες που πιάνουν κέρια σημεία το λεκανοπεδίο. Δεν έχουν σε όλες τις πόλεις. Αυτό, ας μην το δούμε, θέλω να πω, σαν αρνητικό και απογοητευτικά. Και να δούμε να οργανώσουμε αυτή την αγορά που αφορά την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Και σε αυτή την καθημερινότητα, αυτή η αγορά είναι ανοιχτή. Εκεί είναι η πρωτοβουλία η δικιά σας. Εκεί λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω δύο λόγια ακόμη και να πω ότι μπορεί να οργανωθεί καλύτερα. Ξέρετε, η αγορά, το ξέρω εδώ, η πριτάνης του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, τους οποίους και τους αγαπώ και τους σέβομαι, έτσι. Αλλά να πω το εξής, η αγορά δεν διατάσσεται. Δεν θα κανείς σε διατάξει πού θα πάει να ανοίξεις τι μαγαζί. Το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα είναι συνδυασμένη με το ρίσκο. Και έμπορος δεν γίνεται όποιος θέλει. Είναι μεράκι. Είναι προσόν. Είναι ιδιότητα το να είσαι έμπορος και μάλιστα λιανοπολιτής. Έτσι τα λέτε, ασφαλώς. Δεν είναι στο όρισε και πήγες. Από εκεί πέρα, από την άλλη μεριά, η ζωή δεν αφήνει κενά. Και όπου υπάρχει ένα κενό, θα το συμπληρώσει που αφήνει ο ένας, θα το συμπληρώσει κάποιος άλλος. Αυτή την αγορά εμείς πρέπει να οργανώσουμε. Σε αυτή την αγορά πρέπει να δώσουμε σημασία. Πώς? Με ποιότητα, με ποικιλία και με καλές τιμές. Αυτό θα κοιτάξει. Και δευτερευόντως το πεζοδρόμιο και τα υπόλοιπα που ακούω εγώ. Αν ένα κατάστημα περάσει στην κοινή γνώμη της περιοχής ότι ξέρετε έχει καλά πράγματα ή έχει εναλλακτικές λύσεις, δεν έχει μόνο το ακριβό, έχει και μια να μου προσφέρει και μια πιο εναλλακτική και για το δικό μου πορτοφόλι λύση, θα το προτιμήσω. Έχει λοιπόν ποικιλία. Έχει τιμές που ξέρετε, πήγα και ψώνισα στον Άγιο Στέφανο και τον βρήκα φτηνότερο από ό,τι είχα πάρει κάπου αλλού την άλλη φορά. Και πώς θα φτάσει. Έτσι. Να σε διακόψω. Πώς θα φτάσει. Πού θα φτάσει. Το κατάστημα. Εδώ στην περιοχή μας. Άμα δεν έχει πεζοδρόμιο. Εγώ πιστεύω, όπως για τον επιχειρηματία του αγώ, έχει ξυπνάει τον αγωγιάτη, έτσι και για τον καταναλωτή, η τιμή είναι το κίνητρο. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς που ακούστηκαν, μην πετάμε τίποτα, προφανώς βοηθάνε. Δεν το αρνείται κανείς. Αλλά αν περιμέναμε, πότε θα φτιάξει ο Δήμος, καταρχήν όλα αυτά που τα αρνητικά, να αφορούν όλο το Δήμο. Έτσι. Αν περιμένουμε λοιπόν πότε ο Δήμος θα φτιάξει πεζοδρόμια, πότε θα φτιάξει στην πάρκι, πότε θα φτιάξει ένα πεζοδρόμιο. Συγκοινωνία άλλο, όχι. Η ζωή μέχρι τότε όμως θα έχει προχωρήσει. Εμείς λέμε τι κάνουμε αύριο. Και αύριο, για να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να οργανώσουμε, αφού πήρατε την πρωτοβουλία, καλύτερα το εμπορικό κομμάτι, το επιχειρηματικό κομμάτι της περιοχής, διότι διαπιστώσαμε και από τη μελέτη ότι έχει απήχηση όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα. Και αξίζει τον κόπο ο καθένας από όπου μπορεί κάθε φορά να βάλει ένα λιθαράκι. Αυτή πρέπει να είναι η δέσμευση όλων μας από όπου είμαστε. Κύριε Βλάχο. Τώρα, να λύσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα τα λύσουν τα επιμελητήρια για όλη την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξουν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για το Δήμο Διονύσου. Ό,τι γίνει θα γίνει για τις μικρομεσαίες. Θα γίνει μέσα από τη συνομοσπονδία. Θα γίνει γενικότερα.
αυτά να τα δούμε, θέλω να πω, γιατί είναι γενικότερα θέματα και να μην τα περιορίζουμε, να μην τα περιορίζουμε μόνο εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνω, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, και από μένα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον κύριο Πίλτζη και φυσικά και τον κύριο Χατζηδοσίου και τον κύριο Καβαθά. Πραγματικά θα ήθελα του χρόνου, αν μου δοθεί δυνατότητα, να συντονίσω μια αντίστοιχη εκδήλωση. Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια εκδήλωση τόσο μεγάλη για μια μικρή τοπική κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, έτσι. Ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση αυτή που καταφέρατε, κύριε Πίλτζη. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, για την περιφέρεια της Αττικής αυτή η εκδήλωση. Ναι, έχει δυνατός σπίτι. Είναι πολύ δυνατός και έτσι πρέπει να προχωρήσετε. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή.